Να μιλήσουμε και με τον προπονητή φυσικά της ομάδος, τον κύριο Μάκη Καλανταρίδη, που είναι στην γραμμή μας και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Και πολλά συγχαρητήρια για την πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Από τη μία τα πολλά χρόνια που μας έκανε να στεναχωριόμαστε, από την άλλη η χαρά που πήραμε για την προσπάθειά σας που καρποφόρησε. Θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα δύο, αν είναι εφικτό, και για την σημαντική σας διάκριση, αλλά και για αυτά τα πολλά χρόνια που ο Ηράκλης δεν ήταν στο Final Four. Τα πολλά χρόνια που δεν ήταν, εντάξει, πιστεύω ότι προσπαθούσαν όσοι ασχολούνται και με τον ΑΒ τρόπο δεν τα καταφέρανε. Τώρα αυτή η επιτυχία που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, όλοι προσπαθήσανε. Από τον κύριο Δρακόπουλο και τον κύριο Κοντοτάσιο που φέρανε μένα στην ομάδα, από τον υπεύθυνο τον κύριο Τζίμο, ο οποίος ήταν 110% δίπλα στην ομάδα, και ορισμένους γονείς οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο τμήμα. Πιστεύω ότι οι παίκτες έχουν το μεγαλύτερο ή όλο το μερίδιο της επιτυχίας. Καταρχήν γιατί ανοιχτήκαν εμένα και κατεπέκτασαν, γιατί βάλαν τα δυνατά τους και πετύχαν αυτή τη διάκριση που για τον Ηρακλή στην παρούσα φάση είναι πολύ σημαντική. Σας ανεχτήκανε εύκολα, δύσκολα? Κοιτάξτε, είτε, για να γίνει μια επιτυχία χρειάζεται σκληρή δουλειά. Ναι. Από εκεί και πέρα, τη σκληρή δουλειά κάποιος πρέπει να την αντέχει να την κάνει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και τα δικά σας τα παιδιά, από ό,τι φάνηκε, την αντέξανε. Βεβαίως. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, χωρίς άγχος φαντάζομαι, ο σκοπός ήδη έχει επιτευχθεί για το Final Four. Από εδώ και πέρα θα πάει ο Ηρακλής να ευχαριστούν τα παιδιά την γιορτή του Final Four, να παίξουν ελεύθερα, να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε τρεις πάρα πολύ καλές ομάδες, και οι τρεις ομάδες οι υπόλοιπες είναι πάρα πολύ καλές. Να πω ότι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε πολύ υψηλό επίπεδο, και ο Άρης και ο ΠΑΟ και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Εμείς θα πάμε εκεί να ευχαριστηθούμε το τουρνουά και από την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε να χτίζουμε την ομάδα της επόμενης χρονιάς, που φυσικά θα υπάρχουν και περισσότερες απαιτήσεις. Θυμίζουμε βάσει προγράμματος, δεν ξέρω, ενημερώστε μας αν έχει αλλάξει κάτι, μιλάμε για Σάββατο Τρίτη, έτσι? Όχι, με κάποια θέματα με τα σχολικά του βόλεϊ. Ναι. Η πρώτη αγωνιστική θα διευκρινιστεί αυτό αύριο ή την Τρίτη ή την Πέμπτη. Α, μεταφέρεται, ναι. Και η δεύτερη αγωνιστική θα είναι σίγουρα Σάββατο και η τελευταία αγωνιστική θα είναι σίγουρα Τρίτη 27. Να ξαναπούμε ότι δεν είναι στιγμή Final Four ημιτελικός τελικός, παίζουν όλοι με όλους, έτσι? Ένας με όλους παίζει και είναι βαθμολογία. Ωραία. Νομίζω είναι μια πρόκληση για όλους σας και ένα στοίχημα που θα το δείτε μέσα στα οπωσδήποτε παιχνίδια. Και για τα παιδιά τα οποία έρχονται πρώτη φορά εδώ πέρα, ο Μιλών έχει ξαναπάει, αλλά εν πάση περιπτώσει τα παιδιά θα το ευχαριστούν, τα παιδιά θα το χαρούν και τα παιδιά θα το θυμούνται για όλη τη ζωή. Επειδή έχετε απόλυτα δίκιο ότι είναι και οι πρωταγωνιστές, γιατί αυτοί έχουν την μπάλα και την κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ξέρω αν είναι εφικτό να μιλήσουμε είτε με τον Θανάση τον Τζούκα είτε με τον Πέτρο τον Τσίτσι, δεν ξέρω ποιους έχετε δίπλα σας. Θα σας δώσω και τους δύο. Ωραία, πάτε τέλεια, το Θανάση τέλεια τώρα και επακολουθεί ο Πέτρος. Τέλεια. Γεια σας από μένα, ευχαριστώ. Να είστε καλά, coach. Αν και με τον κύριο Καλανταρίδη έχουμε πολλά να πούμε και για άλλες περιπτώσεις, θα το κάνουμε άλλη φορά. Δεν ξέρω αν ο Θανάση μας ακούει. Θανάση. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια για την πρόκληση. Είσαι ένα παιδί που φέτος έχεις βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα με τον ερχομό σου. Πρόσφατα πήρες και χρόνο συμμετοχής και με την ανδρική ομάδα στο Ιβανόφιο και φαντάζομαι νιώθεις ότι είσαι αυτό που λέμε στα καλύτερά σου, έτσι? Ναι, τώρα αυτή η περίοδο ήταν πολύ καλή για μένα και περάσαμε το θετικό στο Final Four. Και έπαιξα και λίγο με τον ανδρικό σου, έπαιξα, εντάξει, πολύ καλά. Με το καλάθι από ό,τι φαίνεται έχεις καλές σχέσεις, δηλαδή το 11 στα 12 τρίποντα που είδαμε τις προάλλες και γενικότερα με τις τριαντάρες που βάζεις τα παιχνίδια, το αποδεικνύει αυτό. Ναι, σίγουρα δουλεύω πολύ για να έχω τέτοια επαφή. Κάνω δηλαδή μετά την προπόνηση κάθομαι και σουτάρω. Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή πρέπει να δουλέψεις και μόνος σου, δεν γίνεται με την ομάδα μόνο. Άρα να υποθέσω 1-2 ώρες η προπόνηση και μετά πόση ώρα ακόμα είσαι, Ιβανόφε, μέχρι να σβήσουν τα φώτα? Όσο πάει, όσο μπορώ. Όσο πάει. Γιατί έχουμε και διαβάσματα. Ναι.
Τι ονειρεύεσαι, όταν ένα παιδί στη δική σου ηλικία, σε πολύ μικρή ηλικία, κάνει αυτά που κάνει, βάζει τριαντάρες, έχει ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο, έχει αυτά τα ποσοστά ευστοχίας και πετυχαίνει πλέον και με την ομάδα των Ηρακλή σε Final Four, τι ονειρεύεσαι? Εντάξει, τώρα υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που έχουν κάνει αυτά που έχω κάνει εγώ και σίγουρα καλύτερα πράγματα που έχουν κάνει. Mm-hmm. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι μετά να συνεχίσεις να δουλεύεις και όπου σε βγάλει, γιατί μπορεί να τύχουν πολλά και να μην γίνει τίποτα. Είναι και θέμα τύχης, ε? Ναι, ναι. Και έχεις απόλυτα δίκιο και σε τιμά αυτό που λες, παρά την ηλικία σου, η σοβαρότητα στο να υπάρχει διάρκεια σε αυτό, γιατί όλοι κάνουν όνειρα. Ναι. Το θέμα μπορεί να τα καταφέρουν. Για το Final Four, πώς τα περιμένεις τα πράγματα? Είναι μεγάλη επιτυχία που φτάσαμε στο Final Four. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, εκεί είναι σίγουρα οι ομάδες πιο δυνατές από εμάς. Αλλά εμείς θα πάμε να προσπαθήσουμε, να δώσουμε το καλύτερο έχουμε. Και εντάξει, βλέπουμε. Αναλόγως το αποτέλεσμα, γιατί είναι σίγουρα πιο δυνατές και πιο ποιοτικές ομάδες. Mm-hmm. Εμείς θα παλέψουμε και ό,τι γίνει. Θανάση, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Δεν ξέρω, ο αρχηγός είναι δίπλα σου? Εδώ δίπλα μου, ναι. Ο Πέτρος, για να τον ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Σας το δίνω, ευχαριστώ. Παραμένουμε Ιβανόφιο. Σε λίγο ξεκινάει η προπόνηση. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, αρχηγέ, και πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι και ως αρχηγός εσύ έχεις και ένα λόγο παραπάνω να το χαρείς, γιατί μετά από πολλά χρόνια ο Ηρακλής επιστρέφει σε αυτό το Final Four. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή το Final Four φέτος. Και πιστεύω επιτεύχθηκε ο στόχος μας ουσιαστικά. Mm-hmm. Ο κύριος Καλανταρίδης, ο προπονητής σου, είπε ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ. Ότι τον ανεχτήκατε γιατί φαντάζομαι είχε πολύ ξύλο στην προπόνηση, ναι, με την καλή την έννοια. Και... ναι, ναι. Και αποδείχθηκε αυτό, έτσι. Ναι, αποδείχθηκε αυτό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, όλα τα παιδιά. Έχουμε ρίξει πολύ υδρότα. Και ειδικά φέτος οι διχίλιαροι που έχουν και τις πανελλήνιες. Είναι, εντάξει, έχουμε ρίξει αρκετό υδρότα στο γήπεδο. Τώρα πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά? Εντάξει, με λίγη δυσκολία, αλλά πιστεύω ότι αν κάποιος το θέλει, μπορεί να τα καταφέρει. Είναι Πέτρο πρόκληση το Final Four και με τις ομάδες που συμμετέχουν? Ναι. Είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση. Βέβαια οι ομάδες βρίσκονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο από εμάς. Mm-hmm. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και από εκεί και πέρα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Χωρίς άγχος, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία και σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.